Κύριε Πολυγέννη, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για τον ελληνικό ποιμενικό όμιλο Σαρακατσάνικου Σκύλου, καθώς σε λίγη ώρα θα λάβει χώρα η πρώτη πανελλήνια συνάντηση. Έτσι, καλέσαμε κόσμο από όλη την Ελλάδα. Έχει έρθει από τον Παρνασσό, από την Αθήνα, από την Εύβοια. Τι να σας πω, είμαι πολύ χαρούμενος. Περίμενα λίγο περισσότερους τρικαλινούς, αλλά δόξα τω Θεώ είναι και έχουμε ακόμα ώρα. Τι θέλουμε να δείξουμε μέσα από αυτή τη συνάντηση? Θέλουμε να δείξουμε την πορεία μέσα στον χρόνο των Σαρακατσανέων και των σκύλων τους. Οι Σαρακατσανέοι έχουν αφήσει εποχή στο θέμα κτηνοτροφία. Είναι πρωτοπόροι όχι για την Ελλάδα, παγκοσμίως. Και μέχρι και σήμερα, ο Στέφανος σας τα πει καλύτερα, τι να πω, παραδίδουν μαθήματα πολιτισμού. Τι το ιδιαίτερο λοιπόν, ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αν μπορούμε να πούμε, του ελληνικού ποιμενικού? Του Σαρακατσάνικου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η λέξη ποιμενικός. Έχει φτιαχτεί αποκλειστικά και μόνο να προστατεύει και να αποθεί τα άγρια θηρία από τα κοπάδια μας. Και αυτό του δίνει το ρόλο του ισορροπιστή. Τα άγρια με τα άγρια, τα ήμερα με τα ήμερα. Τέλεια. Ευχαριστούμε για καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κύριε Μπέη, τι σημαίνει για το Σύλλογο Σαρακατσανέων Τρικάλων αυτή η συγκεκριμένη ράτσα? Πρώτα να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην εκδήλωση του νεοσύστατου σωματείου για τον Σαρακατσάνικο ποιμενικό σκύλο. Αμέσως με την πρόσκληση του Συλλόγου και του Προέδρου του Στέφανου του Πολυγέννη αδράξαμε την ευκαιρία να στηρίξουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί θεωρούμε ότι ο Σαρακατσάνικος ποιμενικός σκύλος είναι μέρος της ιστορίας των Σαρακατσανέων. Είναι μια καταρρόμη ελληνική ποιμενική φυλή η οποία δημιουργήθηκε μέσα από τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας των Σαρακατσάνικων Τσελικάτων στο παρελθόν. Ευχόμαστε μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες να διαδοθεί η προέλευσή του, η ελληνικότητα και η σαρακατσάνικη του ταυτότητα, με σκοπό να πιστοποιηθεί και παγκόσμια ως σαρακατσάνικος ποιμενικός ελληνικός σκύλος.